Παναγία της Νέας Πρεσού, πρώην Βαβέλους, την Παναγία τη Βαβελιανή. Είναι μια εκκλησία πάνω στα χνάρια ιστορικής εκκλησίας, δηλαδή ξανααναστηλωμένη πάνω σε χνάρια μεσαιωνικής. Έχουμε ένα παλιό έγγραφο, μια διαθήκη ενός από τους Σαλαμώνε, τους Σολομούς, που ήταν κάποιος Πέτρος Σαλαμώνε. Οι φεουδάρχοι ήταν από τους φεουδάρχες των χωριών μας, όπως και στις Βόηλας. Ο Πέτρος Σαλαμώνε ζητάει να τον θάψουν εδώ στην Παναγία των Βαβέλων το 1500 τόσο, που είναι θαμμένος και ο πατέρας του, που σημαίνει ότι ήταν μέσα πιθανόν θαμμένοι. Το 1756, σύμφωνα με την παράδοση, τούρκεψε το χωριό, εξισλαμίστηκαν όλοι εξισλαμίστηκαν ομαδικά και πήρανε την εικόνα, τη λεγόμενη Παναγία τη Βαβελιανή, το οποίο έχουμε ένα μικρό αντίγραφο εδώ, και την πήγανε στο Καρύδι να το σώσουν, γιατί στο Καρύδι υποτίθεται ότι δεν είχαν φανατιστεί και δεν είχαν τουρκέψει περισσότεροι. Η παράδοση λέει ότι την παίρνανε και ξαναγύρισε τρεις φορές, ήθελε να γυρίσει τον τόπο της και το τέλος κάνανε λιτανία, κάνανε αυτό και την κρατήσανε εκείνη στο Καρύδι, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και της Παναγίας που γιορτάζεται το Πεντάγωστο εκεί μέσα. Είναι η εικόνα αυτή, η αυθεντική. Κάποια στιγμή οι Τούρκοι, αυτό έγινε λέει το 1756, κάποια στιγμή οι Τούρκοι, δεν ξέρω, ίσως και από σεισμούς, ίσως λόγω του ότι είχαν εξισλαμιστεί, την παραμέλησαν μόνο και από σεισμούς και καταστράφηκε. Άκουσα ότι λέγανε ότι το 1910 είχε μείνει ένα τυχαλάκι μόνο, ένας μικρός τείχος από την εκκλησία. Λέγανε ότι βλέπανε όταν είχαν έρθει πρώτη χριστιανή εδώ μετά το 1900, που φύγανε οι Τούρκοι μετά το 1997, ότι βλέπανε ένα κεράκι εδώ πέρα και από εδώ πέρα μέρος βλέπανε ένα κερί να ανάβει και ήταν σήμα. Επίσης ότι κάποια έβλεπε μια κοπέλα μαυροφόρα, ένα κοπελοπούλι λέει, όπου ήταν η Παναγία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή την ξαναχτίσαν από την αρχή. Μάλιστα την προσανατολίσαν, ήταν λίγο διαφορετικά προσανατολισμένη. Γύρω στο 20, τόσο πρέπει να ήταν όταν τη χτίζανε και κάποιος πρόσφυγας, λέει Μαστρογιάννης, που είχε χτίσει. Και από τότε λειτουργούσε. Δυστυχώς με τα χρόνια, λόγω στατικότητας ίσως και με τους τελευταίους στιγμούς, δημιούργησε ρήγματα, ο θόλος, και είναι πλέον επικίνδυνη και γι' αυτό γίνεται η λειτουργία εξωτερικά. Είναι σημαντική όμως η επαναλειτουργία της εκκλησίας. Η επαναλειτουργία της είναι, γιατί πρώτα απ' όλα, και αν δεν είναι η αρχαία, η παλιά, η μεσαιωνική εκκλησία, είναι η νεότερη που σηματοδοτεί το πέρασμα του χριστιανισμού, τον επαναχριστιανισμό του χωριού, και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ σημαντική και θα έπρεπε να γίνει μια μέρημνα ώστε να επαναλειτουργήσει, δηλαδή, δεν ξέρω, η μελέτη και η στήριξη για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Ελπίζουμε σύντομα, την άλλη χρονιά ή πότε, να γίνουν πια οι λειτουργίες μέσα στο χώρο στην εκκλησία. Και πολλές φορές, ξέρεις, παλιά πιστεύανε και σε φαντάσματα και σε νεράιδες και σε δαιμονικά και αυτά, όπως υπάρχει παράδοση που ξαφνικά βλέπουν μες τη νύχτα όταν έρχονταν από κάτω ένα γάιδερο ο οποίος ψηλώνει και υποτίθεται είναι ο δαίμονας, και όταν τον καβαλικεύουν και όταν φτάνουν και βλέπουν την Παναγία, όταν βλέπουν την Παναγία κάνουν το σταυρό τους και εξαφανίζεται, δηλαδή σαν προστάτηδα του κακού. Ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από παλιούς χωριανούς που λέγανε ότι όταν ερχόταν από κάτω έβλεπαν κάποια δαιμονικά, κάποια νεράιδες ή φαντάσματα ή αυτά. Μόλις έβλεπαν την Παναγία και έκαναν το σταυρό τους, εξαφανιζόταν όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε πολλές παραδόσεις από πάρα πολλούς. Jesus.
σεισμό του Οκτωβρίου πέρσι, ο ναός της Παναγίας της Βαβυλιανής, το γενέθλιο της Παναγίας, έχει πάθει μεγάλη ζημιά, με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε στην είσοδο, να υπάρχει το ανάποδο δέλτα με τον άλογο χρώμα, διότι δεν μπορεί να λειτουργηθεί. Δυστυχώς τα νέα είναι πολύ κακά μέχρι στιγμής, γιατί από ό,τι συγκρίνω τις παλιές φωτογραφίες με τις σημερινές και προθεσινές, οι ρογμές έχουν αυξηθεί, το πάχος των ρογμών έχει πάρα πολύ αυξηθεί. Ίσως ο σεισμός ο προθεσινός που ήταν από την ίδια περιοχή δημιούργησε τις καινούριες ρογμές και τις αύξησε. Είναι κρίμα, γιατί αυτή η εκκλησία είναι ένα ναός ο οποίος φτιάχτηκε από τους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν φύγει από αυτό το χωριό λόγω των Οθωμανών, διώχτηκαν παίρνοντας μαζί τους τις εικόνες. Και τις εικόνες αυτές τις μετέφεραν στο Καρύδι που έμειναν οι πιο πολλοί. Μετά την αποχώρηση των Οθωμανών, οι επιζήσαντες γύρισαν πίσω και σε αυτόν τον τόπο, τον τόπο πίσω από την εκκλησία, είναι ο πύργος των Γενιτσάρων, των πιο μοσταγών Γενιτσάρων που ματοκύλησαν την επαρχία της αιτίας. Για να εξαγνίσουν τον τόπο αυτό, ξανάκτησαν την γκρεμισμένη εκκλησία που είχαν γκρεμίσει οι Οθωμανοί, με αποτέλεσμα να έχει το χωριό και μετά να υποδεχόμενο και τους πρόσφυγες και τους μικρασιάτες, να έχει την εκκλησία, ένα ναό ώστε να γίνονται τα μυστήρια και οι εκκλησιασμοί. Τι ενέργειες έχουν γίνει τώρα για να προχωρήσει η διαδικασία? Έχει περαστεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σαν σεισμόπληκτη περιοχή. Δεν ξέρω τι ενέργειες έχει κάνει η Μητρόπολη. Πιστεύω ότι θα ενεργήσει. Εμείς έχουμε στείλει και θα στείλουμε κάποιες επιστολές στους αρμοδίους. Θα προσπαθήσω να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη. Από το γραφείο του υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι και η σημερινή είναι πολύ σημαντική. Και αύριο, από ό,τι ξέρω, θα έρθουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε τον τόπο, δεν ξεχνάμε αυτόν τον τόπο. Και δυστυχώς, δεν θέλουμε και δεν το επιδιώκουμε όλοι μας να γίνει άλλη μια φορά η Παναγία, οι εικόνες της Παναγίας που είναι πολύ σημαντικές, να αλλάξουν σπίτι. Δεν θα είναι στην καρδιά μας, δεν θα το επιτρέψουμε. Θέλουμε να γίνουν άμεσες ενέργειες, γιατί έρχεται ο χειμώνας και τα πράγματα θα είναι πολύ περισσότερο δύσκολα. Φανταστείτε να γίνει μια κηδεία, ότι δεν μπορεί να γίνει μια κηδεία σε αυτό το χωριό. Φανταστείτε ότι οι ηλιοκαιμένοι κάτοικοι δεν έχουν ούτε εκκλησιασμό. Εκτός του ότι δεν έχουν λεωφορείο και άλλα πολλά που στερούνται, κάθονται εδώ, φυλάνε επάρξεις που τίμησαν τους προγόνους μας. Αυτά. Εγώ σαν πρόεδρος θα κάνω το πάνω για να προχωρήσει και να φτιαχτεί αυτή η συγκεκριμένη εκκλησία, ο ναός. Βέβαια είναι και ο ναός του Αγίου Σπυριδόνου, αλλά αυτή τη στιγμή προτρέχει να γίνει η Παναγία η Βαβυλιανή, η Παναγία της καρδιάς μας. Λιώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κύριλο, τον Μητροπολίτη Ιεραπίτης και Σιτίας, που παραχώρησε την άδεια για να γίνει η σημερινή αυτή πανήγυρης, και μεγάλες ευχαριστίες και για το κουράγιο που έχει ο παπά Γιώργης ο Καλύβας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρόλο το βαρημένο του πρόγραμμα και με τα θέματα υγείας του, είναι εδώ παρόν, είναι κοντά μας βοηθάει.
παρόλο που έχει βγει από την νεωρία μας, είναι παρόν στην νεωρία μας, μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε, Παπαγιώργη.